Λοιπόν, την προηγούμενη φορά που σας είδα, αναπτύξαμε ένα θέμα γιατί ο χριστιανισμός είναι ανώτερος από τις υπόλοιπες θρησκείες. Και είδαμε έτσι λίγα παραδείγματα, πολύ λίγα παραδείγματα, ότι πράγματι ο χριστιανισμός είναι ανώτερος από τις άλλες θρησκείες. Σήμερα θα ήθελα όμως, αφού είδαμε ότι ο δικός μας ο Θεός είναι ο υπαρκτός Θεός, γιατί αφού οι άλλοι τελικά αυτά που λένε είναι παραμύθια, άρα δεν είναι δυνατόν να είναι και ο Θεός αληθινός αυτός. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει ένας Θεός που, όπως σας είπα, λέει η γυναίκα σώνει και καλά να φοράει μια μαντήλα, η γυναίκα νομιχεύσει να την πετροβολήσουν, όπως είδα στο και στο ίντερνετ, πετροβολήσαν τώρα μία στο Ιράν. Ανοίξανε ένα λάκκο και τη βάλανε μέσα τη γυναίκα μέχρι εδώ, να μην μπορεί να κουνηθεί ούτε τα χέρια μες στην άμμο, και μετά από πάνω πετούσανε πέτρες να τη σκοτώσουν. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιος Θεός. Άρα λοιπόν ο Αλλάχ είναι ανύπαρκτος. Ναι μεν ο Μωάμεθ υπήρξε σαν πρόσωπο και έλεγε ότι εγώ είμαι ο προφήτης του Θεού, που είναι ο Αλλάχ και λέει αυτά, αλλά τελικά ο Μωάμεθ μας παραμύθιασε. Ψέματα είπε. Οι Βουδιστές είπαμε ότι δεν έχουν Θεό, γιατί είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα και έτσι δεν έχουν κάποιο Θεό. Έμεινε ο Ιουδαϊσμός, οι οποίοι πιστεύουν στον αληθινό Θεό, αλλά με τον τρόπο που το πιστεύουν, είναι σε λάθος δρόμο. Είναι σε λάθος δρόμο σήμερα, με τον τρόπο που το πιστεύουν. Έτσι απέμεινε ο χριστιανισμός. Απέμεινε ο Χριστός που πιστεύουμε εμείς και που αποδεκτήκαμε εμείς ότι ο Χριστός μας είναι ο αληθινός Θεός. Και είναι και ο μοναδικός που πάνω στη γη ήρθε και είπε «Εγώ είμαι ο Θεός, ο Θεός σας». Δεν υπάρχει άλλος. Και είπαμε ότι ή τρελός θα πει κάποιος ότι ήταν όταν λέει ότι είναι Θεός, ή θα πει ότι αυτό είναι μία πραγματικότητα εάν το αποδείξει. Και πράγματι το απέδειξε. Για να δούμε τώρα όμως αυτός ο αληθινός Θεός μας ποιος είναι. Γιατί? Διότι έχει πολλά να κάνει με τη σχέση του, με τη σχέση που θα έχουμε εμείς από εδώ και πέρα μαζί του. Να παρέχει του. Όταν ξεκινάει το σχολείο, ή το ποιος είναι ο γονιός σου, όταν διαπιστώσεις το ποιος είναι ο γονιός σου, έχει να κάνει, αφού ξέρεις ποιος είναι ο γονιός, με το ποια πρέπει να είναι η σχέση σου απέναντι. Δηλαδή θα κρατήσεις καλή σχέση με τον πατέρα και τη μάνα. Θα κρατήσεις σχέση αρνητική. Θα τσακώνεσαι δηλαδή. Θα λένε εκείνη άσπρο και εσύ θα λες μαύρο. Εκείνη θα σου λένε παιδί μου θέλω να κάνεις αυτό. Και εσύ θα λες εγώ θα κάνω αυτό. Θα είσαι αδιάφορος απέναντί τους. Δηλαδή δεν θα είσαι αρνητικός, αλλά ακόμα χειρότερα.
αδιάφορος. Τι σημαίνει αδιάφορος? Καθόλου να μην ενδιαφέρεσαι. Δηλαδή να τους γράφεις. Να σου μιλάει η μάνα σου και ο πατέρα σου και εσύ να τους γράφεις. Να είσαι παντελώς αδιάφορος. Μπορείς να έχεις μια άλλη στάση απέναντι στους γονείς σου. Ποια είναι η άλλη στάση? Ότι όχι μόνο τους γράφεις, όχι μόνο είναι αρνητικός, όχι μόνο να διαφορείς, αλλά σηκώνεσαι και φεύγεις από το σπίτι, απομακρύνεσαι και κάνεις αυτό που εσύ θέλεις στη ζωή σου. Και κάνεις αυτό που εσύ θέλεις. Αυτά τα συναντάμε στη ζωή. Αυτά τα συναντάμε. Σίγουρα θα έχετε δει νέους ανθρώπους. Μπορεί να μην μπορεί να το κάνει κάποιος που είναι 10, 12, 15 χρονών, αλλά κάλλιστα μπορεί να το κάνει κάποιος που είναι 20, 25. Και να πει εγώ απορρίπτω τους γονείς μου, δεν με ενδιαφέρουν, θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Σηκώνεται, φεύγει από το σπίτι, νοικιάζει ένα άλλο διαμέρισμα και κάνει ό,τι θέλει χωρίς να, και χωρίς να ενδιαφέρεται καθόλου για αυτούς. Ή μπορεί να κρατήσει μία συμβατή σχέση. Ποια λέμε μία συμβατή σχέση? Κοιτάει να αποφεύγει τους τσακωμούς αν μπορεί, να τους κάνει κάποια χατηράκια, εκείνοι να του κάνουν κάποια δικά του χατήρια. Οπότε κρατούν μία σχέση, όπως τη λέμε, ισορροπιών. Κρατούν μία σχέση που κάνουν ισορροπία. Τώρα εσείς ποια σχέση κρατάτε με τους γονείς? Ποια είναι η σχέση? Τσακώνεστε? Τη σχέση του διαφωνώ? Τη σχέση αδιαφορώ? Τη σχέση κάνω αυτό που θέλω εγώ? Τη σχέση σε γράφω μάνα και πατέρα παντελώς? Σηκώνομαι και φεύγω από το σπίτι? Τη σχέση κοιτάω να βρίσκω ισορροπίες, ούτε να τσακώνομαι ούτε να... ή και αν τσακωθώ κοιτάω μετά να τα μπαλώσω? Ποια σχέση κρατάω με τον γονιό? Γιατί ο γονιός είναι υπαρκτό πρόσωπο. Και αφού είναι υπαρκτό και ζω μαζί του, πρέπει να ξεκαθαρίσω τι σχέση κρατάω. Και ο καθένας σας, έτσι δεν είναι, κρατάει σίγουρα μία σχέση με τους γονιούς. Πάμε τώρα. Αυτό τώρα το παράδειγμα μεταβιβάστε το στον Χριστό. Και ο Χριστός είναι υπαρκτό πρόσωπο. Και ο Χριστός είναι υπαρκτό πρόσωπο. Ποια είναι η σχέση που κρατάω τώρα εγώ μαζί του? Εδώ γεννιέται το ερώτημα. Ποια σχέση κρατάω εγώ μαζί με τον Χριστό? Είναι πολύ ουσιώδες να μάθουμε ποια είναι η σχέση μας που πρέπει να κρατάμε και κρατάμε με τον Χριστό. Μπορώ να είμαι αδιάφορος. Δηλαδή, χτυπάει η καμπάνα και εγώ τι κάνω? Γυρίζω πλευρό. Γυρίζω πλευρό. Είμαι αδιάφορος. Ενώ την ακούω την καμπάνα, ενώ ξέρω ότι αύριο είναι Κυριακή και έχει εκκλησία, δεν λέω καν στη μητέρα, ξύπνησέ με, θέλω να πάω εκκλησία. Αδιαφορώ. Μπορώ να είμαι σε διαφωνίες μαζί του. Δηλαδή να λέω, α, μωρέ αυτό εδώ δεν το είπε καλά ο Χριστός. Έπρεπε να το πει έτσι. Ή εκείνο δεν το έκανε καλά. Μήπως ήταν καλύτερο να το πει έτσι? Και έχω διαφωνίες μαζί του. Έχουμε κι άλλους που παίρνουν τον δρόμο μακριά. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το τι κάνει ο Χριστός και το τι λέει. Είναι αυτοί οι οποίοι γράφουν και διαγράφουν από τη ζωή τους τον Χριστό. Προσέξτε, γιατί σε αυτούς μέσα τους ανθρώπους
αύριο μεθαύριο θα είστε και εσείς. Όπως θα είστε και απέναντι στους γονείς σας. Κάποιοι από εσάς, θυμηθείτε με τι λέω, όταν πάτε 20-25, θα τους γράψετε τους γονείς. Δεν θα σας ενδιαφέρει το τι λένε. Και ενώ θα κλαίει ο πατέρας, θα κλαίει η μάνα και θα σου λέει, παιδί μου, τι σηκώνεσαι και φεύγεις από το σπίτι. Τι ώρα είναι αυτή που έρχεσαι 5 ώρα το πρωί. Και επίσης άμα σ' αρέσει μάνα, άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει, εγώ θα πάω να νοικιάσω δικό μου σπίτι. Ή θα πάρεις μια φιλενάδα και θα πάω να ζήσεις με τη φιλενάδα σου, στο δικό σου το σπίτι. Αδιαφορώντας για το αν θα κλαίει η μάνα και ο πατέρας. Εσείς θα τα κάνετε αυτά. Δεν τα κάνω εγώ. Προσέξτε, είτε αυτά που λέω, εσείς θα τα κάνετε. Εσείς θα είστε εκείνοι οι οποίοι τη μια θα τσακώνεστε ο άλλος χαρακτήρας, ο οποίος ψάχνει να τα βρει. Τη μια να τα βρω, την άλλη τα έχω χαλασμένα. Εσείς θα είστε εκείνοι που θα κοιτάτε να εκμεταλλευτείτε στη δεδομένη στιγμή τη μαμά και τον μπαμπά. Γιατί όταν πας 18-19, θα θες να βγεις για να φραπέ έξω, να πιεις ένα καφεδάκι και θα λες, πατέρα μου δίνεις ένα ευρώ. Και εκείνη την ώρα θα είσαι όλο χαμόγελο για να του τα βουτήσεις. Θα είσαι όλο χαμόγελο. Θα τον εξαπατάς, θα τον κοροϊδεύεις. Γιατί μετά δεν πρόκειται να κάνεις αυτό που θα σου πει. Θα κάνεις πάλι το δικό σου. Του βουτάς. Δηλαδή δεν θα χαλάς τη σχέση σου για να μπορέσεις να τον εκμεταλλεύεσαι. Έχετε δει τέτοια παιδιά που εκμεταλλεύονται τους γονείς τους. Άμα μετά από θα το κάνετε και εσείς αυτό. Μέσα εκεί θα είστε. Αλλά μέσα εκεί θα είστε και με το ποια θα είναι η σχέση σας με τον Χριστό. Με τον Θεό, με την Εκκλησία. Θα εκμεταλλευτείτε τη θέση του Χριστού. Όπως εκμεταλλεύεται το παιδί εκείνο το οποίο κοιτάει να πάρει τα 20, τα 30, τα 50 ευρώ, θα την εκμεταλλευτείτε το Χριστό. Μα πώς θα μου πείτε θα τον εκμεταλλευτώ. Πώς θα τον εκμεταλλευτείτε. Την ώρα που θα σας πιάσουν τα ζόρια, πώς μπορεί να με πιάσουν τα ζόρια με το Θεό. Πώς μπορεί να με πιάσουν τα ζόρια. Μπράβο. Θα πάθει η μάνα με ένα καρκίνο. Να χτυπήσει με τα μάξι ο πατέρας μου, να τρακάρει. Και τότε τρέχω στην εκκλησία και λέω, Χριστέ μου, βοήθησέ με. Μη πεθάνει η μανούλα μου, σε παρακαλώ Χριστέ μου. Βοήθησε τη μανούλα μου. Τότε τι κάνεις, εκμεταλλεύεσαι. Ο Χριστός τρέχει εκείνη την ώρα να τα βρεις. Αλλά και τι είναι ο Χριστός, χαζός. Χαζός είναι μωρέ ο Χριστός. Δεν καταλαβαίνει τι κάνεις εκείνη την ώρα. Ότι εκείνη την ώρα τον εκμεταλλεύεσαι. Γιατί πιο πριν τι είχες κάνει. Είχες αδιαφορήσει. Δεν θυμήθηκες την πόρτα του. Δεν ξέρεις κατά πού είναι η εκκλησία. Και άμα ρωτήσω πως τη λένε την εκκλησία σου, σε ποιον Άγιο είναι και πού γιορτάζει, μπορεί και μην ξέρετε, ξέρεις πως λέγεται η εκκλησία σου. Ναι, η εκκλησία, σαν να μην ξέρεις πως λέει το πατέρα του τώρα. Γιατί ο Χριστός τι είναι, πατέρας μας. Όχι. Α, πες το. Εμένα ρωτάς, πού να ξέρω εγώ Παναγία μου. Πώς ξέρεις εσύ. Η Αγία Βαρβάρα. Η Αγία Βαρβάρα είναι, στην ίδια είναι. Στην ίδια είναι. Μαζί εκκλησιάζονται. Την Αιγυπτολόπουλα. Εσένα ο Άγιος Ανδρέας. Και εσένα ο Άγιος Ανδρέας. Εσένα Αγία Βαρβάρα. Και εμένα Αγία Βαρβάρα. Αγία Μαρίνα. Αγία Μαρίνα εσένα. Άγιος Θανάσης. Άγιος Θανάσης. Εσένα. Αγία Μαρίνα. Εσένα. Αγία Βαρβάρα. Εσένα. Αγία Καταρίνα. Αγία Τριάδα. Α, εσύ είσαι μαζί με τον άλλον εκεί. Εκεί πηγαίνω εκκλησία. Τον βλέπεις. Τον βλέπεις γιατί Αργυρούπολη μένει λέει κι αυτός. Και εσύ Αργυρούπολη. Κοίτα να δεις τώρα, εσύ πας εκεί, ε. Τον βλέπεις. Όχι. Αν πάθει ο μπαμπάς του τίποτα και η μανούλα,
θα τον δεις τότε. Τότε θα τον δεις. Και σας λέω εγώ τότε, όταν θα κλαίει θα τον πιστεύει ο Χριστός. Πείτε μου, αν θα τον πιστέψει. Θα τον πιστέψει ο Χριστός ότι αυτά που λέει είναι αλήθεια. Όχι. Γιατί το κάνει και την ώρα από ανάγκη, γιατί η μαμά του ή ο μπαμπάς του πεθαίνει από καρκίνο, από ένα ατύχημα, ο αδελφός του, ο θείος του, κάποιος κάτι έπαθε. Άρα αυτό που θα κάνει, δεν το κάνει γιατί το πιστεύει, αλλά το κάνει και το κάνει από ανάγκη. Όπως εσύ για να πάρεις το 50 το 50 ευρώ από τον πατέρα ή τη μάνα, κάθεσαι καλό παιδάκι εκείνη την ώρα. Μέχρι όλη την ώρα το ξεπώσεις. Μόλις το ξεπώσεις, άντε για Λούις. Και δεν το θα ξαναβλέπεις ξανά. Είναι σωστή αυτή η σχέση όμως. Δεν είναι σωστή. Δεν μπορεί να έχουμε τέτοια σχέση ούτε με τη μάνα, ούτε με τον πατέρα. Το ίδιο δεν μπορούμε να έχουμε και τέτοια σχέση με τον Θεό. Η σχέση μας με τον Θεό πρέπει να είναι ειλικρινής και αληθινή. Είναι ο πατέρας μου και είμαι το παιδί του. Πρέπει να με γνωρίζει. Πρέπει να με ξέρει. Πρέπει να με ξέρει. Και ο τσοπάνης που έχει εκεί, έναν παπά δηλαδή, είναι ο τσοπάνης. Γι' αυτό κρατάμε την γλίτσα. Την βλέπετε. Αυτή η γλίτσα σημαίνει ότι είσαι τσοπάνης. Και έχεις πρόβατα. Αλλά όχι πρόβατα που δεν έχουν λογική. Πρόβατα με λογική. Αλλά θέλοντας ο Χριστός να δείξει ότι εμείς είμαστε τσοπαναρέοι και φυλάμε τα προβατάκια που μας έχει βάλει, τα πρόβατα γνωρίζουν το τσοπάνι. Για να ξαναπάμε στην Αγία Τριάδα τώρα. Για πες μου το τσοπάνι, το παπά δηλαδή, πώς το λένε στην Αγία Τριάδα. Να δούμε αν ξέρει το βοσκό του. Δεν το ξέρει. Ο πατήρ Ευστάθιος. Ο άλλος γιατί πηγαίνει στην ίδια εκκλησία τον ξέρει. Καταλάβατε. Το καταλάβατε τι γίνεται. Εσύ σε ποια εκκλησία πας νεκτάρια. Το τσοπάνι πώς τον λένε. Πατήρ Ιωάννης. Ναι, σωστά είπες. Πατήρ Ιωάννης και κι άλλο. Ποιος είναι και ο πάτερ Σεραφείμ. Το ξέρει. Γιατί το πρόβατο λέει γνωρίζει τον τσοπάνι. Καθώς και ο τσοπάνις γνωρίζει τα πρόβατα. Όπως αν μπει εδώ μέσα η μάνα σας, δεν θα μπερδευτεί ποιο είναι το παιδί της. Θα μπερδευτεί. Ή ο πατέρας άμα πει θα μπερδεύσει ποιο είναι το παιδί του και θα πάρει άλλο. Άμα πει η κυρία όμως που δεν μας ξέρει από την πόρτα, άμα πει η κυρία και τη ρωτήσω ποιο είναι το παιδάκι αυτό, δεν το ξέρει. Ξέρει όμως το δικό της παιδί. Έτσι είναι και ο Τσοβάνης. Όπως και ο πατέρας σας. Μέσα στο σχολείο είστε πολλά παιδιά. Αλλά ο πατέρας ξέρει ποιο είναι το δικό του παιδί και ας είναι 1000 παιδιά μέσα στο σχολείο. Το ίδιο ξέρει και ο Χριστός. Ξέρει ποια είναι τα πρόβατά του. Δεν παράνε εκατομμύρια εκεί και δισεκατομμύρια οι άνθρωποι. Ξέρει ποιοι του ανήκουν. Ξέρει ποιοι είναι οι δικοί του. Το πρόβλημα είναι αν ξέρουμε κι εμείς ποιος είναι ο Χριστός μας. Πρέπει να ξέρουμε τον πατέρα μας. Και μετά αφού τον ξέρω τον πατέρα μου, τον ουράνιο, ποια σχέση κρατάω μαζί του. Ποια επαφή κρατάω μαζί του. Τσακώνομαι, κοιτάω τον εκμεταλλεύομαι, ζω αρμονικά μαζί του, τον αγαπώ και τον τιμώ, και τον υπακούω, κάνω το θέλημά του,
Αυτό είναι. Γιατί τι λέμε στον Πάτερ ημών? Για να μου πείτε τον Πάτερ ημών. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω βασιλεία σου. Γεννηθήτω. Στοπ. Γεννηθήτω το θέλημά σου. Χριστέ μου, θέλω να κάνω το θέλημά σου, όχι το δικό μου. Εμείς θέλουμε μαχητάς της πίστεώς μας, που θα μάχονται, θα αγωνίζονται. Και ο αγώνας φαίνεται και μέσα στο σχολείο. Και οι 12 μαθητές πλην ενός. Ένας μόνο πέθανε ήσυχα. Ο αγαπημένος μαθητής, ο Ιωάννης. Μόνο αυτός πέθανε ήσυχα. Όλοι οι άλλοι από τους 12 πέθαναν με μαρτυρικό θάνατο. Τον Άγιο Ανδρέα που τον πιάσανε και τον σκοτώσανε. Στην Πάτρα. Στην Πάτρα τον σκοτώσανε έναν από τους 12 μαθητές. Στην Πάτρα τον σκοτώσανε. Και τι φτιάξανε? Φτιάξανε ένα ξύλο από χ. Ένα χ ξύλο φτιάξανε και τον καρφώσανε ανάποδα με το κεφάλι προς τα κάτω. Και έτσι τον σκοτώσανε. Τον Πέτρο, τον Παύλο, του κόψαν το κεφάλι. Με σπαθί, κραπ. Όπως κόψανε του Ιωάννη του προδρόμου. Είμαστε έτοιμοι έτσι να αγωνιστούμε για τον Χριστό μας? Να ελεγόμαστε πραγματικά ότι είμαστε χριστιανόπουλα, χριστιανοί? Και λέμε θα κάνω το θέλημα του Θεού και τέλειωσε. Θα πεθάνω, εγώ το θέλημα του Θεού κάνω. Δεν πρόκειται να κάνω το δικό μου. Ούτε τον άλλο. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάτι τέτοιο? Έτσι μας θέλει ο Χριστός. Δεν μας θέλει μονάχα να πηγαίνουμε. Κάναμε μια εξομολόγηση όπως κάναμε τώρα και νομίζουμε ότι είμαστε οι καλοί, αλλά μέσα στο σχολείο. Στο σχολείο. Ακούς ο άλλος και κοροϊδεύει αυτό που πιστεύεις εσύ. Και λέει ο άλλος, απλά μωρέ τώρα οι παπάδες και ο καθένας και ο άλφα, ο βήτα και ο Χριστός και η Παναγία και παραμύθια. Τι πρέπει να κάνεις εσύ εκείνη τη στιγμή? Να υπερασπιστείς αυτό που πιστεύεις. Να υπερασπιστείς αυτό που πιστεύεις. Εάν δεν το υπερασπιστείς, είσαι προδότης. Εάν δεν το υπερασπιστείς, είσαι προδότης. Σαν τον Ιούδα που εγκατέλειψε τον Χριστό. Έβαλε την ουρά στα σχέδια και έφυγε. Υπερασπιζόμαστε την πίστη μας. Δεν κάνουμε πίσω. Και τσακωθώ με τους φίλους μου. Και τσακωθώ με την παρέα μου. Δεν κάνω πίσω. Θα κάνω αυτό που είναι θέλημα του Θεού. Και αυτό πρέπει να πράττω. Να λοιπόν ότι ο χριστιανισμός, όπως το λέτε εσείς στη γλώσσα σας, θέλει και μαγιά. Όχι χαλβά. Αλλά μαγιά στο καλό, όχι στην αμαρτία, όχι στο κακό, όχι στο να πουλήσω εξυπνάδα στον άλλον και να τον κοροϊδέψω και να... Αυτά τα θέλω, αυτά τα θέλει ο διάβολος. Άρα δεν μπορώ να τα κάνω εγώ. Αν θέλω να είμαι του Χριστού, δεν μπορώ εγώ να πουλάω μαγιά στο κακό. Μαγιά θα πουλάω στο καλό. Και τότε θα είμαι πραγματικά το πρόβατο του Χριστού. Τότε θα είναι πραγματικά το πρόβατο του. Σε διαφορετική περίπτωση, πέρα βρέχει. Άρα δεν έχω καμιά σχέση με τον Χριστό, άρα δεν έχω επαφή με τον Χριστό, δεν έχω επαφή με την οικογένειά του, άρα δεν ανήκω στα προβατά του. Άρα τσάμπα φεύγω το όνομα χριστιανός. Απλώς μόνον κάποια στιγμή με βαφτίσανε. Με βαφτίσανε. Από εκεί και πέρα, ούτε το σπίτι του Χριστού, η εκκλησία που πέφτει και το τζοπάνι που τον έχει βάλει, δεν το ξέρω. Τέτοιους χριστιανούς δεν τους θέλω. Όχι εγώ. Ο Χριστός δεν τους θέλει. Ο Χριστός δεν τους θέλει. Τέτοιους. Άρα λοιπόν, θα πρέπει
να διευκρινίσουμε ποια θα είναι η συμπεριφορά μας απέναντι στο Χριστό. Αν διευκρινίσουμε τη συμπεριφορά μας, θα ξέρουμε και πώς θα περπατήσουμε. Πώς θα ζήσουμε. Από εδώ και πέρα, ξέρω πώς θα ζήσω. Δηλαδή, παράδειγμα λέω, βγήκε η μόδα η φούστα να φοράνε οι άντρες. Θέλει ο Χριστός, εγώ θα κάνω αυτό που θέλει ο Χριστός. Η μόδα λέει να φορέσω με φούστα. Ή να πούμε έξω με καλεσόρουχο. Εγώ θα κάνω αυτό που λέει η μόδα ή αυτό που θέλει ο Χριστός. Πού ανήκω, στον κόσμο ή στον Χριστό. Άρα εγώ δεν το φοράω. Μπορεί να το φορέσουν όλοι οι φίλοι μου. Μπορεί να κάνω ό,τι θέλουν οι άλλοι. Άρα σε κάθε κίνησή μου, εγώ κάνω αυτό που θέλει ο Χριστός. Οι φίλοι μου κοιμούνται, ξενυχτάνε το Σαββάτο το βράδυ. Βλέπουν τηλεόραση, βγαίνουν έξω. Και το πρωί δεν μπορούν να πάνε εκκλησία. Ή δεν θέλουν να πάνε. Εγώ θα ακολουθήσω τη γραμμή των φίλων μου ή θα ακολουθήσω αυτό το οποίο θέλει ο Χριστός. Άρα πρέπει να καταλάβω ότι από εδώ και πέρα, μετά αυτό το μάθημα που κάναμε, οφείλετε όλοι σας να διαλέξετε τι θα κάνετε. Γιατί από εδώ και πέρα χαράζετε μόνοι σας το δρόμο που θα πάρετε. Κοντά στον Χριστό ή μακριά από τον Χριστό. Τι σχέση θα έχω με τον Χριστό. Ποια σχέση και επαφή θα έχω με τον Χριστό. Συμφεροντολογική, αδιάφορη, ξένη. Διάλεξε τον δρόμο σου. Εσύ αποφασίζεις. Ο Χριστός φωνάζει και λέει, ακολούθημη, δεν θα χάσεις. Ακολούθησέ με και δεν θα χάσεις. Αλλά αυτό υποφύγεται σε εμάς. Στη δική μας προσωπική ελευθερία. Ενώ στο μουσουλμανισμό τι λένε, Λεωνίδα στο μουσουλμανισμό. Αν δεν ακολουθήσεις τον Μωάμεθ, βγάζει το σπαθί και σου κόβουν το κεφάλι. Δεν έχει. Ή προσκυνάς τον Μωάμεθ και τον Αλλάχ και σου κόβουν το κεφάλι. Είναι μια άλλη διαφορά μεγάλη που έχουμε. Ταύτα λοιπόν. Διαλέξτε το δρόμο σας. Και να είστε μαχητές του Θεού. Να μάχεστε. Για το Θεό και τα δικαιώματά του. Για το Θεό και το θέλημά του. Και πάνω απ' όλα στη ζωή σας θα βάζετε το θέλημα του Θεού. Αμήν. Τελειώσαμε. Σκότει να κάνουμε σταυρό μας. Λοιπόν, τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησούς Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε ημάς. Αμήν. Πάρτε ας πούμε, εδώ περάστε από το Όχι το δικό μου, εγώ θέλω να κάνω αυτό ή εγώ θέλω αυτό.
Τη μαμά με τον παπά τον έχετε δει όταν τσακώνατε καμιά φορά? Σ' έχετε δει να τσακώνονται οι δικοί σας? Ού, λέει ο άλλος. Δεν μου λες όταν τσακώνονται. Γιατί τσακώνονται? Γιατί λέει ο ένας, εγώ θέλω να το κάνω έτσι, αυτό θα γίνει, λέει. Όχι, λέει ο παπάς. Αυτό που είπα εγώ. Άλλο θέλει ο παπάς, άλλο θέλει η μαμά. Αλλά όμως, ποιο πρέπει να είναι το θέλημά του, το θέλημά τους, ποιο πρέπει να είναι? Πρέπει ο άνθρωπος να κάνει, πρέπει να κάνει το θέλημα που θέλει. Πρέπει να κάνει το θέλημα που θέλει. Αυτό πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, όταν καθένας κάνει το θέλημα το δικό του, οι άνθρωποι τσακώνονται. Εσείς όταν τσακώνετε μεταξύ σας, γιατί τσακώνετε? Γιατί ο καθένας θέλει να κάνει το δικό του, το δικό του θέλημα. Και βγάζει έναν εγωισμό. Εγώ θέλω αυτό και θέλω να κάνω αυτό. Και βγάζει εγωισμό. Και τότε δεν κάνω το θέλημα του Θεού, αλλά κάνω το θέλημα το δικό. Ο άνθρωπος λοιπόν και μέσα στην οικογένειά του όταν ζει, αλλά και με τους φίλους του όταν είναι, και με την παρέα του όταν είναι, αυτός που ανήκει στην οικογένεια του Θεού, δεν κοιτάει το τι λένε οι φίλοι, ή το τι θέλουν οι φίλοι. Δηλαδή οι φίλοι που να κανονίζουν να πάνε να κλέψουν ένα σπίτι. Έτσι και είναι οι φίλοι μου. Εγώ τι θα κάνω? Εάν πάω μαζί τους, γιατί είμαι φίλος τους και να τους κάνω το χατήρι, τότε δεν κάνω αυτό που θέλει. Τότε δεν ανήκω στην οικογένεια του Θεού. Άρα σε κάθε κίνησή μου, ο φίλος μου ή η φίλη μου μπορεί να καπνίσουν. Από απλό τσιγαράκι μέχρι χασίσι. Όταν μου πούνε, έλα πάρε ρε, από εκεί και πέρα εγώ θα πρέπει να σκεφτώ ότι εγώ ανήκω κάπου αλλού. Ανήκω στην οικογένεια του Θεού. Και αυτό που πρέπει να κάνω είναι το θέλημα του Θεού και όχι αυτό που θέλω εγώ ή που θέλουν οι φίλοι μου. Κάθε φορά λοιπόν, σε κάθε κίνησή μας, ακόμα και στη σκέψη μας, λέω, γιατί που με τη σκέψη μπορεί να σκεφτόμαστε πολλά. Πολλά πράγματα μπορεί να σκεφτούμε με τη σκέψη. Ξέρεις τι κάνει σκέψη? Ταξιδεύει από εδώ και πάει στη Βενεζουέλα. Ότι δεν σκέφτεται το άνθρωπος. Πάρα πολλά μπορεί να κάνει με τη σκέψη. Αυτά λέγονται λογισμοί. Που έρχονται μέσα στο μυαλό μου. Επιτρέπεται να τους κάνω όλους τους λογισμούς και τις σκέψεις? Όχι. Είναι κάποιοι λογισμοί, είναι κάποιες σκέψεις που δεν τις θέλει ο Θεός. Και αυτές τις σκέψεις τι πρέπει να κάνω εγώ, αφού δεν τις θέλει ο Θεός, και εγώ ανήκω στην οικογένεια του Θεού? Πρέπει να τις δυο. Αν θέλω να τα έχω καλά με τον Θεό. Έτσι. Γιατί άμα δεν θέλω, όπως και με τον πατέρα μου και τη μάνα μου, αν δεν θέλω να τα έχω καλά, φεύγω από το σπίτι και τραβάω το δικό μου δρόμο. Άρα μεγαλώνοντας,
Από εσάς εξαρτάται τώρα αν θα αποφασίσετε να είστε στην οικογένεια του Θεού ή να τραβήξετε δικό σας δρόμο. Από εσάς εξαρτάται τι θα κάνετε. Θα είστε στην οικογένεια του Θεού ή θα τραβήξετε δικό σας δρόμο. Πού θα νίκετε. Όπως εσείς θα αποφασίσετε μεγαλώνοντας. Θα είστε κοντά στους γονείς σας ή θα τους γράψετε τους γονείς σας. Και θα φύγετε. Και δεν θα τους υπολογίζετε. Και θα κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτά τα κανονίζει ο καθένας μόνος του. Αλλά αυτός που θέλει να λέγεται χριστιανός και λέει το Πάτερ ημών, το Πάτερ ημών λέει μέσα, γεννηθεί το Θεέ μου το θέλημά σου. Θέλω να κάνω Χριστέ μου το θέλημά σου. Όπου κι αν είμαι. Όπου κι αν είμαι πάνω στη γη. Θέλω να σκέφτομαι ότι θέλεις εσύ Θεέ μου. Θέλω να βλέπω ότι θέλεις εσύ να βλέπω Θεέ μου. Γιατί υπάρχουν και πράγματα που να μην θέλει ο Θεός να τα βλέπουμε. Θέλω να λέω λόγια που τα θέλεις Χριστέ μου. Και να μην λέω λόγια που δεν τα θέλεις. Θέλω να κάνω τα πάντα ό,τι θέλεις εσύ. Όποιο είναι το θέλημά σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό, όπως γίνεται στον ουρανό, έτσι να γίνει και πάνω στη γη. Έτσι να το εφαρμόσω και εγώ, πιστεύω. Αλλά αυτό όμως απαιτεί κότσια. Εδώ τελείωσα. Απαιτεί κότσια και τελείωσα. Τι σημαίνει. Θέλει αντρισμό. Είστε μωρέ άντρες. Είστε. Ο αντρισμός δεν φαίνεται από κάποιο μέρος του σώματός μας. Ο αντρισμός δεν φαίνεται από κάποιο μέρος του σώματός μας. Ο αντρισμός φαίνεται από τη θέληση που έχουμε. Από τη θέληση. Έχετε ακούσει που μερικές γυναίκες και τις λέμε «Μωρέ αυτή είναι αντρογυναίκα». Αυτή κάνει αυτό, μπαμ, σου λέει και τέλειωσε. Έχει θέλω, έχει πυγμή. Τι σου λέω. Αυτές οι γυναίκες το 1940 που φορτώναν τα πράγματα και πηγαίνανε πάνω στο Τεπελένι, στα διάφορα μέρη, στην Πίνδο και βοηθούσαν τους στρατιώτες να πολεμήσουνε για να διώξουν από την Ελλάδα τους Γερμανούς και τους Ιταλούς. Τώρα ήταν και οι άλλες οι γυναικούλες, οι κακόμοιες που ήταν μόνο να κάνουν ψωμάκι στο σπίτι. Αυτές ήταν γυναίκες. Οι άλλοι ήταν αντρογυναίκα. Έτσι, και οι άντρες δεν φαίνονται από ορισμένο σημείο του σώματός τους. Βλέπεις μερικούς άντρες που είναι, ναι, όχι ότι είναι ομοφιλόφιλοι, αλλά εννοώ ότι είναι λουκουμάδες. Λουκουμάδες. Χαλβάδες που τους λένε. Καταλάβατε. Ο χριστιανισμός δεν θέλει κοντά του χαλβάδες. Ο χριστιανισμός θέλει κοντά του μαχητάς. 12 Απόστολοι, 12 αγράμματοι. Αγράμματοι από το Ισραήλ κάτω ξεκίνησαν. Ολόκληρη η γη, η Ευρώπη τι ήταν παρακαλώ. Πού πίστευε. Στα είδωλα. 12 αγράμματοι άνθρωποι χωρίς όπλα, χωρίς τάνς. Χωρίς τίποτα γκρέμισαν όλα τα είδωλα. Άλλαξαν και έπεισαν με το στόμα τους. Έπεισαν τους ανθρώπους να αλλάξουν πίστη και ακολούθησαν τον Χριστό. Και δεν φοβήθηκαν ούτε το θάνατο. Και οι 12 Απόστολοι σκοτώθηκαν. Μαρτύρησαν, τους πιάσαν και τους σκότωσαν. Αλλά αυτό που ήταν το έκαναν. Κήρυξαν την πίστη του Χριστού παντού. Δεν ήταν χαλβάδες. Άρα δεν θέλουμε χαλβάδες, χριστιανοί. Δεν θέλουμε λουκουμάδες. Τους λουκουμάδες άστο, να τους ρίξουν έλεγχο πάνε κάποιοι άλλοι.